Αλλάζουμε θεματική ενότητα, θα πάμε στην αυτοδιοίκηση και θα ταξιδέψουμε μέχρι τη Λευκάδα. Εκεί θα καλησπερίσουμε τον ιατρό χειρουργό, διευθυντή του χειρουργικού τομέα του νοσοκομείου Λευκάδα, τον κύριο Θανάση Καραγιάννη. Θα σας πω γιατί. Καλησπέρα, γιατρέ, τι κάνετε? Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας, κύριε. Καλησπέρα στη Λευκάδα. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να σας φιλοξενούμε. Καλά, θα πούμε και για το νοσοκομείο της Λευκάδας. Αρχικά, γιατί συγκεντρώσατε, εκλεγήκατε με τον Ξενοφόντα Βεργίνη, τον νέο δήμαρχο της Λευκάδας, με 1.173 σταυρούς πρώτος δημοτικός σύμβουλος, έτσι. Νομίζω είναι και ρεκόρ, αν δεν κάνω λάθος, συγκέντρωσης σταυρών. Ναι, πολύ σωστά το λέτε. Είναι ένα ρεκόρ το οποίο καταρρύπτει κατά πολύ το προηγούμενο που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, που ήταν περίπου μέχρι τους 780 σταυρούς. Φαντάζομαι είναι ένα βαρύ φορτίο στην πλάτη σας αυτό, κύριε Καραγιάννη, έτσι δεν είναι? Είναι μια σημαντική... Σίγουρα, μας γεμίζει με ευθύνες και εμένα προσωπικά με γεμίζει με πολλές ευθύνες αυτή η μεγάλη αποδοχή του κόσμου και η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Τώρα, τι θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει στο Δήμο της Λευκάδας με τον Ξενοφόντα Βεργίνη Δήμαρχο και με εσάς ως πρώτο Δημοτικό Σύμβουλο? Τι μπορεί να αλλάξει, ποια είναι τα μεγάλα προβλήματα τα οποία θα ρίξετε βάρος από το ξεκίνημα της διοίκησης? Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Με πρώτα τα προβλήματα που αφορούν έργα τα οποία ξεκινήσαν και δημιουργήσαν και οικονομικό και τουριστικό θέμα στην περιοχή μας. Μεγάλο πρόβλημα είναι με τα σκουπίδια, οι αποχετεύσεις, το νερό που πάρα πολλές περιοχές της Λευκάδας κατά τη διάρκεια της θερινής σεζόν δεν είχαμε νερό, με αποτέλεσμα να πληγούν και οι κάτοικοι, οι μόνιμοι, αλλά και οι επαγγελματίες όσον αφορά τον τουριστικό κλάδο. Γενικώς πιστεύω πολύ στον Ξενοφόντα Βεργίνη, έχει δώσει τις διαπιστεύσεις του όλα αυτά τα χρόνια σαν επιχειρηματίας, σαν πολιτικός και αγαπάει πάρα πολύ τη Λευκάδα και θεωρώ ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Ο τομέας τον οποίο φαντάζομαι θα επιφορτιστείτε, θα σας χρεωθεί, είναι και ο τομέας της υγείας, έτσι. Έχει προβλήματα το νοσοκομείο της Λευκάδας και γενικά η υγεία και οι υποδομές στη Λευκάδα? Κύριε Θεοδός, προβλήματα έχει το νοσοκομείο της Λευκάδας, όπως και σε όλη την Ελλάδα όλα τα νοσοκομεία. Εμείς είμαστε ένα κτηριακά πολύ καινούριο νοσοκομείο. Είναι πολύ ωραίος ο χώρος για να δουλέψεις. Οι οδοί βοηθάνε πάρα πολύ η πρόσβαση στη Λευκάδα να έρθουν γιατροί, νοσηλευτές, να έρθουν προσωπικό να δουλέψουν. Ακόμα πληρώνουμε την κρίση που περάσαμε με τα μνημόνια τα προηγούμενα χρόνια σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Είναι λίγοι αναισθησιολόγοι, είμαστε λίγοι χειρουργοί, όμως πιστεύω ότι θα τα ξεπεράσουμε. Όσον αφορά το προσωπικό μου λιθαράκι που θα ήθελα να βάλω στην ερχόμενη πενταετία στο Δήμο, αφορά σίγουρα τον τομέα της υγείας, όπως και τον τομέα του αθλητισμού, γιατί έχω διατελέσει 7 χρόνια πρόεδρο στην ομάδα εδώ του νησιού, τον Τηλικράτη Λευκάδα. Μάλιστα. Για να κλείσουμε με αυτό, είστε και στον Τηλικράτη. Ανέβηκε πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, στον Τηλικράτη κατηγορία, έτσι δεν είναι? Σωστά, σωστά. Είμαστε στη Super League 2 για πρώτη φορά στην ιστορία του. Λοιπόν, πώς θα βλέπετε τα πράγματα φέτος, δύσκολα? Δύσκολα. Τα έχετε περάσει και εσείς στη Ζάκυνθο αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Πολλά ταξίδια, οικονομικά. Θα δούμε. Θα δούμε. Το παλεύουμε. Λοιπόν, καλή επιτυχία και στο έργο στο Δήμο και στον Τηλικράτη και στο νοσοκομείο, κύριε Καραγιάννη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό βράδυ στην πανέμορφη Λευκάδα.